Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πιο ταξιδιάρκη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Κάθε μέρα εδώ στην ΕΡΤ, μία το μεσημέρι, ξεκινά μια περιήγηση στις πιο ωραίες γωνιές αυτής της χώρας, τις οποίες πολλοί νομίζουμε ότι ξέρουμε, λίγοι στην πραγματικότητα τις έχουμε προπατήσει και τις έχουμε δώσει την αξία που χρειάζεται. Ξέρεις που θα πιείς, Ουζάκι, ωραίο. Θα πας στα Κύθρα λοιπόν. Για πες. Θα πας στα Κύθρα, θα πας στην Αγία Πελαγία που θα πάμε και εμείς τώρα στο επόμενο βίντεο που έχει τα ταβερνάκια, έχει τα ουζερί, έχει φανταστική παραλία να το ευχαριστηθείς. Εκεί λοιπόν μπορείς να πιείς το ουζάκι. Πάνω στο Βόλο Τσίπουρο τώρα, καταλαβαίνεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πάμε Κύθρα, παιδιά. Στα Κύθρα, τι άλλο θες. Η Αγία Πελαγία είναι η πιο τουριστική περιοχή των Κυθύρων. Είναι η παραλία που διαθέτει τα περισσότερα, μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα ξενοδοχεία. Αν και από το 1970 με 80 είχε αναπτυχθεί εδώ ο τουρισμός, τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί ξένοι αλλά και Έλληνες την προτιμούν για την υπέροχη παραλία της. Τα Κύθυρα έχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι ένα νησί μεγάλο, με 68 οικισμούς, μικρούς, μεσαίους και μεγαλύτερους, και ένα νησί το οποίο έχει προσεχθεί πάρα πολύ αρχιτεκτονικά, οικιστικά και περιβαλλοντικά. Δεν έχουν γίνει δηλαδή στα Κύθυρα επεμβάσεις που βλέπουμε σε άλλα μέρη της Ελλάδας και οι οποίες δυσχεραίνουν λίγο το βλέμμα μας και το τοπίο μας. Ένα μεγάλο νησί, όπως είπα, στο οποίο μπορεί ο επισκέπτης να βρει πάρα πολλές διεξόδους διασκέδασης αλλά και ηρεμίας. Στην Αγία Πελαγία, για παράδειγμα, που βρισκόμαστε τώρα, θα δει κανείς έναν από τους πιο ανεπτυγμένους οικισμούς τουριστικά και από πλευράς υποδομών, με μεγάλα ξενοδοχεία, με αρκετές δυνατότητες στην εστίαση και στη διασκέδαση. Αντίστοιχα και σε άλλους ανεπτυγμένους οικισμούς θα το βρει αυτό, αλλά ο επισκέπτης θα μπορέσει να βρει στα Κύθυρα και την ηρεμία που αναζητά. Ο επισκέπτης, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό ή για τον εκκλησιαστικό τουρισμό ή για τη φύση, τα Κύθυρα είναι ο τόπος που πρέπει σίγουρα να επισκεφτεί. Είμαστε, εννοείται, υπέρ του τουρισμού, υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης, αρκεί αυτή η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη, να είναι μια ανάπτυξη που έχει μια σταθερότητα, με επιμήκυνση οπωσδήποτε της τουριστικής περιόδου, που είναι κάτι το οποίο επιδιώκουμε. Πρέπει να σας πω ότι το νησί των Κυθύρων το προτιμούν πάρα πολλοί Βορειοευρωπαίοι, με το σύγχρονο αεροδρόμιο το οποίο διαθέτουμε και το οποίο ακόμα περισσότερο θα επεκταθεί με την επέκταση του διαδρόμου, ούτως ώστε να δέχεται και πολύ μεγαλύτερα αεροσκάφη. Έχουμε τη δυνατότητα και υποδεχόμαστε κάθε χρόνο επισκέπτες από τη Βόρεια Ευρώπη με πτήσεις τσάρτερ, αλλά και από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Το νησί των Κυθύρων, εκτός από την αεροπορική του σύνδεση με την Αθήνα, η οποία είναι σε καθημερινή βάση χειμώνα-καλοκαίρι, έχει αεροπορική σύνδεση απευθείας με τη Θεσσαλονίκη για 2 μήνες το χρόνο. Ελπίζω από του χρόνου αυτό να είναι περισσότερο. Και έχει χειμώνα-καλοκαίρι επίσης αεροπορική σύνδεση με όλα τα 7 νησιά. Η Αγία Πελαγία πραγματικά, σαν τόπος, υπήρχε βέβαια από πολύ παλιά, γιατί το όνομά της το έχει δώσει η εκκλησία που είχε η Αγία Πελαγία. Ένα παλιό εκκλησάκι που ανατινάχθηκε κατά την κατοχή και χτίστηκε έτσι καινούρια, αλλά είχε προλάβει να δώσει το όνομα στον οικισμό. Τότε ο οικισμός ήταν σχεδόν ανύπαρκτος όταν ενώθηκαν τα Ιόνια νησιά με την Ελλάδα. Τότε άρχισε να γίνεται μια κίνηση προς την Αθήνα και στον Πειραιά πλέον. Γιατί είμαστε πια Ελλάδα και έπρεπε να ενωθούμε με την κύρια Ελλάδα. Δεν υπήρχαν δρόμοι, υπήρχαν μόνο το πλοίο. Τι υπήρχε όμως? Υπήρχε η Καλαμάτα.
υπήρχε. Τότε δρόμος για την Καλαμάτα δεν υπήρχε, ούτε ο σιδηρόδρομος είχε πάει. Επομένως περνάγανε, οι εφοπλιστές να πάνε στην Καλαμάτα, πέρναγανε και από τα Κύθρα. Ποιο μέρος ήταν το πιο σύντομο πάνω στο ρότο των πλοίων που να μπορεί να πιάνει καράβι, ήταν η Αγία Πελαγία. Γιατί αν δείτε, ο βυθός της είναι αμυδρός. Έτσι μπορούν και γατζώνουν οι άγκυρες των πλοίων και μπορούν και αποσύρονται. Επομένως το βρήκαν βολικό το μέρος και άρχισαν τα πλοία να πιάνουν εδώ. Ήθελα πάνω να ηρεμήσω. Ηρεμία, ηρεμία. Πά στον βορρά των Κυθύρων. Τι όμορφα που είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Στα Κύθυρα πραγματικά ηρεμείς, γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος. Κοίτα κι εμείς πως χαλαρώσαμε. Αμέσως μόλις ήταν με Κύθυρα. Νομίζω όμως και στη Λίμνο που θα πάμε τώρα έχει την ίδια ηρεμία.